μαρξιστής στο εσωτερικό, Τόμψεν στο εξωτερικό. Ναι, εντάξει. Α, σου πω καλύτερο που μου έλεγε ένας από το ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Ναι. Ότι ο Τσακαλώτος ήταν στουρνάρας εξωτερικού και Λαφαζάνης εσωτερικού. Το ίδιο. Πολύ φίλος του Τσακαλώτου αυτός που είπε. Πολύ φίλος του Ρεβινάνε. Όχι, μέσα οι ΣΥΡΙΖΕΙ, μεταξύ τους είναι, δεν έχουν κανένα θέμα. Δεν είναι θέμα. Και μεταξύ τους καλά περνάνε. Και τρώνε και αυτά. Τι τρώνε. Ελλανδέζικο, από το Ελλανδέζικο πώς πας. Τρως έτσι εξωτικές γεύσεις. Αυτό το γλυκό ξύλο δεν μου... Το εξωτικό πάντα, τον κάθε άνθρωπο τον εντυπωσιάζει. Εδώ είναι, σε ταϊλανδόσικο εστιατόριο. Στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά. Α, το γνωστό. Ναι, ναι. Ο κύριος Τσακαλώτος με τον κύριο Σκουρλέτη. Όμως, κρατήστε αυτή τη φωτογραφία για να το πάμε από την αρχή το έργο. Ωραία. Αυτό ίσως είναι το γαμήλιο τραπέζι. Α. Είναι γαμήλιο τραπέζι. Α. Γιατί είχαμε αραβώνα. Yeah, στην πάμε. Πολιτική γραμματεία, yeah, όταν ο κύριος Τσακαλώτος υποστήριξε τον κύριο Σκουρλέτη, όταν βγήκαν αυτά τα άρθρα και έλεγαν για τον κύριο Σκουρλέτη ότι φταίει και αυτά και έγινε μια για έτσι. Για ποιο θέμα, ρε παιδιά. Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε. Για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, για την διείσδυση του ΣΥΡΙΖΑ. Για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ή για την επόμενη μέρα. Μαζί είναι αυτά. Είναι πακέτο. Είναι πακέτο. Είναι πακέτο. Είναι πακέτο. Ποιος θα χρεωθεί την ήττα και τι δεν πήγε καλά στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ και πού θα πάει. Ναι. Γιατί τώρα εδώ πέρα δεν θα έλεγα μετεξέλιξη. Μισό λεπτό. Μετασχηματισμός. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε το χρόνο να μπερδευόμαστε και να μπερδεύουμε. Δεν μπερδευόμαστε, άμα δεις ήδη είναι πολύ ξεκάθαρο. Τι είπε ότι ο Τσακαλώτος και ο Σκουρλέτης αμφισβητούν τον Τσίπρα. Δεν το είπε ενισομένη, είναι ξεκάθαρο. Δεν το νομίζω, παιδιά. Το υπάρχει κανένα λογικό άνθρωπο στην ελληνική κοινωνία που να θεωρεί ότι μπορούν να πάνε στην επόμενη μέρα χωρίς τον Τσίπρα. Την αρχηγία του Τσίπρα. Αμφισβητούν το σχέδιο του Τσίπρα για το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως πριν το σχόλιο, προέχει είδηση. Να βάλουμε την είδηση και να κάνεις τα σχόλια μετά. Να το ξεκινήσουμε για να δεις τα δεδομένα. Ότι έφαγαν τα Ιλανδές. Όχι, μωρέ. Θα καταλήξουμε στο Ιλανδές. Περίμενε, βρε παιδί μου. Τι άνθρωπος είσαι, μωρέ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα σχόλια. Μήπως κάνουμε την τριχατριά. Α, σου λείπουν αυτά. Αυτά να σου λείπουν. Αν ήταν τίποτα νεοδημοκράτες που τρώγανε τίποτα μακαρονάδες, αλλά παλαιά, θα είχε παγωθεί τώρα. Καθόλου. Να τα πάμε από την αρχή και να πούμε ότι είμαστε σε διαργασία. Λόγο στον Νίκο. Ποιο νεοδημοκράτη μπορεί να αμφισβητήσει τον χθεσινό νικητή και ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φέρτε μου έναν νεοδημοκράτη που μπορεί να βγει. Δεν μπορεί να κάνει. Περίμενε. Λοιπόν, επειδή έχουμε διαργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ και γιατί... Νίκο, μια νοτελία. Άκουσε, για να το καθαρίσουμε το πιάτο μας. Δεν αμφισβητούν αυτοί την ηγεσία του Τσίπρα, τις πολιτικές και την επόμενη. Όχι, όχι. Και τις πολιτικές και πώς θα πάει την επόμενη μέρα το κόμμα. Αυτό είναι το θέμα του. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι σου λέει δεν θέλω τον Τσίπρα. Ωραία. Δεν έχουν παρά να πάρουν το μετρό και να κατέβουν στη στάση Λαφαζάνης. Να τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν για τις διεργασίες που γίνονται. Δεν είναι τυχαίο το ότι βγαίνει ο κ. Τσακαλώτος τώρα και διαφοροποιείται σε πράγματα που έχει πει ο κ. Τσίπρας. Γιατί 27-28 έχουμε Κεντρική Επιτροπή. Όπου εκεί θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Πώς έχει ξεκινήσει ιστορία, μισό λεπτά. Σταμάτα, να πάμε να δούμε τι ακριβώς το ρεπορτάζ. Πριν φτάσουμε στο... Με το γνωστή μέθοδο. Στο ταϊλανδέζικο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Είχαμε μια εκδήλωση στο TVXS από την ιστοσελίδα, όπου ο κύριος Τσακαλώτος είπε κάποια πράγματα. Όμως, να θυμίσουμε τι είχε πει ο κύριος Τσίπρας αμέσως μετά τις εκλογές στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την μόλυνση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποιοι φοβούνται να μολυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Να το παρακολουθήσουμε. Έχουν να το καταλάβει ότι το Πασόκ έχει φύγει. Να παρακολουθήσουμε. Πάμε, να δούμε. Πάμε. Σας προτρέπω να μην φοβηθούμε να μολυνθούμε από το λαό του ΣΥΡΙΖΑ, να μην φοβηθούμε να τα θέσουμε όλα υπό την κρίση του, ακόμα και τους ίδιους τους εαυτούς μας. Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας αμέσως μετά τις εκλογές. Μη περίμενε. Περίμενε. Συνέχεια. Μην προτρέχεις. Συνέχεια. Ήρθε ο κύριος Τσακαλώτος αυτή την εβδομάδα, στις αρχές της εβδομάδας, αυτή την εκδήλωση που προείπα. Και τι είπε, για να δούμε λίγο την καρτούλα, τι είπε. Θα ήμουν αφελής. Ή ανιστόρητος, αν δεν φοβόμουν τη μόλυνση από την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια πασοκοποίηση, η πασοκοποίηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει καταλάβει. Ο Τσακαλώτος δεν έχει καταλάβει ότι το μισό Πασόκ δεν έχει πάει. Αυτό που φοβάται ο Τσακαλώτος ότι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, το έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη και βελούδι να πρεσβεύει. Είσαι μαέστρος πάντως, έτσι, να πετάς την μπάλα στην εξέδρα. Για το Πασόκ έφυγε. Για το Πασόκ μιλάμε για μια δημοκρατία. Ο Τσακαλώτος τι λέει. Καλά, πάτη έχει πάει από Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ, βρε παιδί μου. Δεν υπάρχει άλλο Πασόκ για να πάρει ο Τσακαλώτος. Δεν υπάρχει.
Ποιο. Πρώτη σειρά είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα του είδαμε στην κηδεία του Μακαρίτη του Αντώνη του Λιβάνη. Να σε τελειώσει ο άνθρωπος του ρεπορτάζ. Το πασοκοκιφικέισον το οποίο λέει ο κύριος Τσακαλώτος και αντιδρά σε αυτό που θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας στο άνοιγμα ώστε να γίνει μετεξέλιξη ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιμάται βαριά και βαθιά όποιος πιστεύει ότι υπάρχει τέτοια ανησυχία για τον χώρο της κεντροαριστεράς. Τον όργωσε ήδη μέσα στο τελευταίο δίμηνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντάξει, και δεν το πήρε χαμπάρι κανείς. Ούτε η δεξιά ούτε η αριστερά. Έχει κι άλλο όμως. Στη συνέχεια, πέρα από αυτά που είπε ο κ. Τσακαλώτος για την πασοκοποίηση, έριξε βολές και εχμές κατά μέσω της ΕΡΤ και της Ακριβοπούλου, Καψόχα κτλ. Στον κύριο Παπά. Για ποιο λόγο, να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Τσακαλώτος, να ακούσουμε το τι ακριβώς έχει πει. Εκεί δεν το πήραμε σοβαρά. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, το όραμά μου για τη δημόσια τηλεόραση δεν είναι να έχουμε ένα αριστερό Μπάμπη Παντημητρίου και ένα αριστερό Άρη Πορτοσάλτε. Θέλουμε μια δημόσια τηλεόραση αντικειμενική που μπορεί. Και εκεί δεν τα πήγαμε καλά και αυτό πρέπει να το υπόθεσαι. Μόλις ακούσαν Άρη χειροκροτάγανε. Ο Μπάμπης και ο Άρης. Αυτά όμως τα καρφιά ήτανε προς τον κύριο Παπά. Και στο βάθος ο κύριος Τσίπρας. Εσένα δεν ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει. Ναι, μας ενδιαφέρει. Πάνε να βγάλουν τα μάτια τους ο Τσακαλώτος με τον Παπά. Κάρτα Ακριβοπούλου. Κάρτα όμως η κυρία Ακριβοπούλου. Μην μιλάμε όλοι μαζί, παιδιά. Το Κατερινάκι απάντησε. Απάντησε βέβαια. Δεν το πήρα έντες. Όχι και αυτοκριτική, παιδιά. Αυτοκριτική θα ήταν να εξηγήσει γιατί ήταν από τους ελάχιστους υπουργούς που έχερε μιας ανεξήγητης ασυλίας από το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Την ίδια ώρα που λυσομανούσαν συντεταγμένα εναντίον συγκεκριμένων υπουργών. Είναι η κυρία Κρυβοπούλου. Είναι η κυρία Κρυβοπούλου. Όμως... Ξέρεις γιατί, Κατερίνα μου, θα σου το εξηγήσω εγώ. Κάτσε διάλογο τώρα. Γιατί ο Ευκλήδης είχε ανοιχτές θύρες και συνομιλούσε με όλους. Ναι. Όποιος τον έπαιρνε στο τηλέφωνο, συνομιλούσε. Και το λέω αυτό γιατί έχω έναν αδελφικό φίλο, έχουμε δουλέψει μαζί και στο Έθνος, που εργάζεται σε μεγάλη εφημερίδα οικονομικός συντάκτης. Έγραψε ένα άρθρο. Όχι. Και καθόμαστε στην παλαιά αγορά και του στέλνει μήνυμα ο Τσακαλώτος και του λέει: συμφωνώ με αυτά που έγραφες χθες. Και λέω: ποιος άλλος από την κυβέρνηση που Νίκο, έπρεπε όλοι να κάνουν. Σταμάτα. Αυτά που λέει όμως η κυρία Κρυβοπούλου. Χρόνο, αυτά που λέει η κυρία Κρυβοπούλου βρίσκουν σύμφωνους αρκετούς μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο όπου αντιμετωπίστηκε ο κ. Τσακαλώτος. Αφενός. Παιδιά, ΣΥΡΙΖΑ χωρίς το Τσίπρα δεν γίνεται. Μα για το Τσίπρα μιλάμε τώρα. Να το κλείσουνε το μαγαζί. Λοιπόν, εμείς μιλάμε το τι γίνεται, οι διεργασίες και αυτό που και έχει μέσα στην... Λοιπόν, ποιος αμφισβητήσει. Υπάρχει... Εδώ βγήκε το βήμα, Νίκο μου, με πρωτοσέλιδο στη δημοσκόπηση και γράφει... Θεός ο Κυριάκος, αντέχει ο Τσίπρας. Ποιος θα πάει λοιπόν από τα... Γκρουκούξουλα τα υπόλοιπα που λέει και ο Χαρίλαος, ο Μακαρίτης. Όλοι οι υπόλοιποι, ρε παιδιά. Ένας είναι ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει Τσίπρα. Το ένα κομμάτι, λοιπόν, το ένα κομμάτι της κριτικής είναι για την ασυλία. Η άλλη είναι για το σταθμό του μετρό. Τελεία. Στο νομισματοκοπείο. Τελεία. Πάτα τελεία τώρα. Τελεία. Λοιπόν, τελεία. Ολοκλήρωσε, είπε να κλείσουμε το. Η κυρία Κρυβοπούλου, λοιπόν, είπε αυτά και υπάρχει και κριτική. Πέρα από την ασυλία που κάποιοι λένε ότι είχε ο κ. Τσακαλώτος, ότι δεν διαπραγματεύτηκε σωστά με τους θεσμούς. Όπως επίσης μπλόκαρε ο κ. Τσακαλώτος 120 δόσεις, αυτά που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακριβώς. Του τόπο, Κυριάκος. Του τόπο, Κυριάκος. Του τόπο, ο Τσίπρας. Ακούστε να δείτε. Υπήρχε ένα τσακωμός προεκλογικά για τις παροχές που έπρεπε να δοθούν. Και η ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών ήταν ιδιαίτερος δισκύλια. Παιδιά, έρχεται ευχαριστώ. Λοιπόν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και τα δίνει όλα. Τους και διώχνω. Του λέει ο Τσίπρας. Τους διώχνω. Και του λέει ο Τσίπρας, είδες Ευκλήδη μου, που διώχνω. Αυτά που σου έλεγα να δώσεις, τα δώσει ο Κυριάκος. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να δώσουμε τα ονόματα που παίζουν. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Α, τα ονόματα. Πώς θέλω να το μετονομάσουν. Τα ονόματα. Πράσινη αριστερά. ΣΥΡΙΖΑ, Πράσινη Συμμαχία. Και εκεί γίνεται η σύγκρουση αν θα υπάρχει όρος αριστερά ή δεν θα υπάρχει. Πέρσι, για το πράσινο λοιπόν, συμμαχία. Για το πράσινο αυτό. Να σα ευχαριστήσω. Πράσινο ΕΑΜ πάει να κάνει. Λοιπόν, φευγάτε τώρα, αντίτε. Γιατί με